Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι μετά από την ευγενική πρόσκληση των διοργανωτών του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Vertical σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και επειδή το θέμα είναι τέτοιο και ο κύριος Δημητρομανολάκης έθιξε κάποια φράση του κυρίου Διευθύνοντος Συμβούλου που μόλις μίλησε, κύριου Καραβία, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό. Δηλαδή, τι είναι αυτό που βλέπουμε για την Ευρώπη την επόμενη μέρα? Είναι άραγε προγράμματα τα οποία τρέχουν όπως έτρεχαν παραδοσιακά οι προγραμματικές περίοδοι του ΕΣΠΑ, ή είναι μια Ευρώπη η οποία αλλάζει την πολιτική συνοχής με ένα διαφορετικό μοντέλο και θα ακολουθήσουμε μοντέλα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης? Η αλήθεια είναι ότι οι προτάσεις που έρχονται από τις διάφορες χώρες της Ευρώπης είναι διαφορετικές. Απ' τη μια έχουμε τις χώρες του Βορρά που θέλουν να αλλάξουν το μοντέλο και από την άλλη έχουμε τις χώρες του Νότου που θέλουν να διατηρήσουν το συγκεκριμένο μοντέλο. Δηλαδή, ποιο μοντέλο? Το μοντέλο όπου έρχονται πόροι στις χώρες που λαμβάνουν τους πόρους της προγραμματικής περίοδου, δηλαδή του ΕΣΠΑ, για να πούμε, και από εκεί και πέρα εκτελούνται έργα έχοντας κάποιες προτεραιότητες. Και αυτές οι προτεραιότητες είναι αυτές που έχουμε θέσει και εμείς, κυρίως στην εθνική μας στρατηγική, δηλαδή τα προγράμματα που έχουν σχέση με την ψηφιακή μετάβαση, την πράσινη μετάβαση, την κατάρτιση, το skilling upskilling που είναι πολύ σημαντικό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όπως αυτή μετουσιώνεται μέσα από την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί πυλώνες που πριτανεύουν σε όλα τα προγράμματα. Είναι και στο εθνικό σχέδιο του Νομπελίστα Πισαρίδη, είναι και στην Ελλάδα 2.0, είναι και στη στρατηγική του ΕΣΠΑ και γενικότερα είναι μία πλέον στρατηγική που έχουμε ως χώρα και που για πρώτη φορά έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική που ακολουθούμε. Ποια είναι λοιπόν τα προγράμματα της επόμενης μέρας? Διότι εδώ το ερώτημα του σημερινού Athens Investment Forum, και έτσι όπως έχει τεθεί, είναι η Ελλάδα ο σταθερός αναπτυξιακός πυλώνας νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τι είναι αυτά λοιπόν τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα, αν τη χαρακτηρίζουν, και ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Νομίζω ότι αυτό είναι το διακύβευμα και αυτή είναι η βασική συζήτηση που θα πρέπει να ξεκινήσουμε και πολύ πιο έντονα στο δημόσιο διάλογο να αναφέρουμε. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα που πέρασε 3 μνημόνια και μέσα σε αυτή τη διαδικασία και μέσα στα αρνητικά των μνημονίων προέκυψαν και κάποια θετικά. Δηλαδή η Ελλάδα κατάφερε να φέρνει μεταρρυθμίσεις σε ρυθμούς που άλλες χώρες δεν μπορούν. Αυτό αποδεικνύεται κυρίως και από το πρόγραμμα του Ελλάδα 2.0, δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης, το πώς η Ελλάδα τρέχει τις μεταρρυθμίσεις και τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί στο δημόσιο διάλογο σήμερα και στο διάλογο που έχει ξεκινήσει και στα Συμβούλια Υπουργών είναι ότι οι frugals, οι βόρειες χώρες δηλαδή, θέλουν να μειώσουν το Ταμείο Συνοχής. Αλλά όταν ζούμε σε μια ενωμένη Ευρώπη όπου υπάρχει ενιαία αγορά, δεν μπορεί να μην βλέπουμε ότι η έννοια της ενιαίας αγοράς συμπεριλαμβάνει ακριβώς την περιφερειακή σύγκληση. Και δεν μπορεί να υπάρχει περιφερειακή σύγκληση χωρίς να υπάρχει πολιτική συνοχής. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη βάση στην οποία στεκόμαστε εμείς ως Ελλάδα. Δηλαδή εμείς θέλουμε να συνεχιστεί η πολιτική συνοχής, αλλά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι και διαφορετικούς όρους. Μπορούμε δηλαδή να συγκεράσουμε τις απόψεις μεταξύ αυτών που λένε ότι δεν θέλουμε απλά λεφτά για έργα, αλλά θέλουμε λεφτά για μεταρρυθμίσεις, και να πούμε ότι εμείς ως χώρα δεχόμαστε το οποιοδήποτε πακέτο έρθει την επόμενη μέρα ή όποια συζήτηση γίνει, να είναι ένα πακέτο το οποίο να συμπεριλαμβάνει και μεταρρυθμίσεις. Αυτό λοιπόν είναι μια βασική πολιτική και θέση
την οποία έχουμε εκφράσει, ότι όποια συζήτηση ανοίξει, είτε αυτή είναι για ένα νέο ταμείο ανάκαμψης που δεν έχει γίνει καμία συζήτηση μέχρι τώρα και δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για παράταση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026, αλλά οποιαδήποτε συζήτηση τώρα γίνεται και για το ΕΣΠΑ 2028-2034, δηλαδή τη νέα προγραμματική περίοδο, που συμπεριλαμβάνει, που εμπεριέχει την μείωση της πολιτικής συνοχής, αυτό είναι ένα από τα γεγονότα, από τις θέσεις τις οποίες καταθέτουμε εμείς. Οποιαδήποτε συζήτηση, δεν θέλουμε μείωση της πολιτικής συνοχής και ναι, μας ενδιαφέρει να δούμε και μεταρρυθμίσεις. Εμείς είμαστε η χώρα και μάλιστα υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη που δεν τους αρέσει να φέρουν μεταρρυθμίσεις, προφανώς γιατί δυσκολεύονται. Εμείς δεν δυσκολευόμαστε, μπορούμε να φέρουμε μεταρρυθμίσεις. Άλλωστε, είμαστε και μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση που από την πρώτη στιγμή, από το 2019 και μετά, καταφέραμε να φέρουμε μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν τελείως το παραγωγικό μοντέλο και κυρίως επιταχύνουν, μειώνουν τη γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία δεν λύνεται με ένα φυρμάνι, ούτε σε ένα άρθρο και σε ένα νόμο. Είναι ένα μόρφωμα το οποίο παλεύεται και ο τρόπος που το παλεύουμε σαν κυβέρνηση κεντροδεξιά είναι να εμπιστευόμαστε όλο και περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι λοιπόν μία από τις θεραπείες αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, πέραν της επιτάχυνσης και των νομοθετημάτων, να βγάζουμε έξω από το κράτος έργα και δράσεις που έκανε το κράτος, εμπιστευόμενοι τον ιδιωτικό φορέα, εμπιστευόμενοι τα επιμελητήρια. Είναι εδώ ο συνάδελφός μου, καθότι είμαι και εγώ μηχανικός, ο κύριος Στασινός, και που κάνει εξαιρετική δουλειά το τεχνικό επιμελητήριο και τρέχει πολλά έργα. Τώρα, είναι η Ελλάδα σταθερός πυλώνας. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να μας τα πούν κυρίως και οι ξένοι, αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν την Ελλάδα. Και αυτό το οποίο έχουμε και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι όλοι οι οίκοι αξιολόγησης μας τοποθετούν στις χώρες με μεγάλη προοπτική. Νομίζω δεν είναι μόνο η Financial Times, είναι και οι αναβαθμίσεις που έρχονται από τους οίκους. Γιατί εμείς έχουμε μάθει να έχουμε μια δημοσιονομική εικόνα που συνάδει με τη δυνατότητα που έχουμε ως κράτος, γιατί μην ξεχνάμε ότι ναι μεν επανερχόμαστε σε κανονικότητα, αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος όταν έχει 160% χρέος ως προς ΑΕΠ ότι έχει επανέλθει στην κανονικότητα. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Παρόλα αυτά, σήμερα με το νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό διαρθρωτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι το λεγόμενο Fiscal Structural Plan που όλα τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να ακολουθήσουν. Έχουμε ένα πενταετές σχέδιο, το οποίο καταθέσαμε και συζητήθηκε στη Βουλή, όπου εκεί παρουσιάζουμε και το πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με την τροχιά που έχει παρουσιαστεί από την Επιτροπή, που δεν μπορούν να το πετύχουν πολλές χώρες, και μάλιστα αυτή τη στιγμή που μιλάμε 8 χώρες βρίσκονται στον προθάλαμο της, θα έλεγα, μπορεί και της ενισχυμένης εποπτείας, καθότι έχουν μπει σε αυτό το οποίο λέγεται excessive debt procedure, δηλαδή μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος που πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες οδηγίες διαφορετικά να διορθώσουν αυτό το έλλειμμα, όπου εδώ το έλλειμμα είναι οι δαπάνες του κράτους, γιατί διαφορετικά θα μπουν στην ενισχυμένη εποπτεία, και βεβαίως η Ελλάδα είναι μακριά από όλα αυτά. Η Ελλάδα λοιπόν με το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο παρουσιάζει, που κατ' ουσίαν σχεδόν εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος, με την ανάπτυξη του 2,3%, και μιλώ για το 2024, 2,2% το 2025. 2024 η Ελλάδα έχει 2,3% ανάπτυξη, σύμφωνα και με την τελευταία θέση που έχουμε στο μεσοπρόθεσμο. Αυτό σημαίνει κατ' ουσίαν, όταν η Ευρώπη έχει 0,8, τρεις φορές την ανάπτυξη της Ευρώπης. Και το ίδιο θα συμβεί και το 2025. Η Ελλάδα έχει μείωση της ανεργίας, την μεγαλύτερη πτώση της ανεργίας στην Ευρώπη, και έχει και τη μεγαλύτερη πτώση του δημοσίου χρέους. Γιατί, τι παρουσιάζεται στο μεσοπρόθεσμο, κυρίες και κύριοι, και γιατί η Ελλάδα είναι σταθερός πυλώνας? Γιατί το 2028 η Ελλάδα θα έχει περάσει χώρες και θα έχει χαμηλότερο έλλειμμα ως προς το ΑΕΠ
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή είναι η σταθερότητα και κυρίως το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει αυτό το φιλοεπενδυτικό κλίμα, όπου πλέον όλοι θέλουν να έρθουν και να επενδύσουν στην Ελλάδα γιατί βλέπουν τη σταθερότητα. Έχει ένα πολιτικό σύστημα σταθερό, μια κυβέρνηση η οποία είναι κεντροδεξιά, φιλελεύθερη και κοιτάει και όχι μόνο την καθημερινότητα, αλλά κοιτάει να φέρει και να κάνει όσο πιο ελκυστική είναι η πατρίδα μας στις επενδύσεις, και γι' αυτό βλέπουμε και μεγάλους πρωταθλητές, παγκόσμιους πρωταθλητές να έρχονται στην Ελλάδα, και κυρίως διότι δημιουργεί αυτές τις συνθήκες και με τη μεταρρυθμιστική της πολιτική, έτσι ώστε να εμπιστεύονται όλο και περισσότεροι όμιλοι, όλο και περισσότεροι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Και ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που λύνονται πέραν της μείωσης ανεργίας είναι το γεγονός ότι έχουμε αντιμετωπίσει και ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Άλλωστε, τελευταία στοιχεία που είχαμε φάνηκε ότι είμαστε λιγότεροι ως Έλληνες το 2022-2021 που έγινε η απογραφή, και ένα αποτέλεσμα της μείωσης ανεργίας, των μεταρρυθμίσεων, της ελκυστικότητας ως χώρας, είναι ότι και πολλοί Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό επιλέγουν να έρθουν στην πατρίδα μας, όχι γιατί παίρνουν τα ίδια λεφτά, αλλά βρίσκουν τις δουλειές που τους αξίζουν και τις δουλειές που ικανοποιούν το ακαδημαϊκό τους επίπεδο. Με αυτά λοιπόν θα ήθελα να συγχαρώ τη Vertical και το Τεχνικό Επιμελητήριο για τη διοργάνωση αυτού του φόρουμ. Να διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα πράγματι είναι σταθερός πυλώνας στην περιοχή και θα συνεχίσει να είναι, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να οδηγήσει την πατρίδα μας σε σταθερά μονοπάτια, να δώσει την ελπίδα σε νέες και νέους και να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες έτσι ώστε να αποτελούμε και να συνεχίσουμε να αποτελούμε ένα παράδειγμα για όλη την ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Σας ευχαριστώ πολύ.